Πάμε να συναντηθούμε τώρα και να μιλήσουμε με τον κύριο Λέτζα, δήμαρχο Ανδραβίδας Κιλίνης. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δήμαρχε, καλησπέρα. Καλησπέρα και σε εσάς και σε όλους τους τηλεθεατές σας. Είναι έτσι όπως ακριβώς τα είπατε. Χθες το μεσημέρι, υπό την ηγεσία, να το πω έτσι, του Υπουργού, του κυρίου Νικολακόπουλου, βρεθήκαμε οι 7 δήμαρχοι της Ηλίας, τον κύριο Σκυλακάκη, γιατί έχουμε αρκετά σοβαρά προβλήματα που αφορούν τόσο την κάλυψη της ίδρυυσης, γιατί για την ίδρυυση έχουμε συνδέσμους εδώ στην Ηλία, όλοι οι Δήμοι. Φανταστείτε ότι το χρέος μας το συνολικό είναι περίπου στα 7-8 εκατομμύρια στη ΔΕΗ. Άρα καταλαβαίνετε ότι κάπως πρέπει να βρεθεί μια λύση για να μην έχουμε και το άγχος και το βραχνά αυτό τη ΔΕΗ, ότι ανά πάσα ώρα και στιγμή, γιατί πλέον δεν είναι δημόσια η ΔΕΗ όπως γνωρίζετε, μπορεί να έχουμε διακοπή του ηλεκτρικού. Από εκεί και πέρα είχαμε και ένα θέμα που το οποίο συζητήσαμε για την πυροπροστασία και τον νόμο τους οποίους ψηφίστηκε τώρα, για να δούμε πώς μπορούμε να προφυλάξουμε και τα περιαστικά δάση, αλλά και τα δάση και τις δασικές εκτάσεις, γιατί όπως όλοι λένε, προβλέπεται το καλοκαίρι αυτό να είναι δύσκολο. Θα είναι σίγουρα. Τώρα, για αυτό το χρέος, τι προβλέπετε, γιατί είναι μεγάλο, δηλαδή το 7 εκατομμύρια ευρώ, κύριε Λέτζα, είναι εξαιρετικά υψηλό το ποσό. Πώς θα καλυφθεί, τι σας είπε ο κύριος Σκυλακάκης? Να πω ότι είναι, αφορά όλους τους Δήμους. Δεν είναι όλοι οι Δήμοι, ναι, της Ηλίας. Και όλοι έχουν πρόβλημα. Είναι ένα πρόβλημα το οποίο έχει προκύψει από τις χαμηλές πραξιμότητες, γιατί όπως γνωρίζετε η ίδρυυση είναι ανταποδοτική. Ο κόσμος, οι πολίτες έχουν ζοριστεί, υπάρχουν πολύ μεγάλα προβλήματα οικονομικά, τα βλέπουμε όλα αυτά. Μπορεί να ευημερούν οι αριθμοί έτσι όπως παρουσιάζονται, αλλά στην πραγματικότητα βλέπουμε ότι οι άνθρωποι δεν πάνε και τόσο καλά στα οικονομικά τους δεδομένα. Άρα αυτό έχει σαν άμεσο αποτέλεσμα το να υπάρχει χαμηλή πραξιμότητα στην ανταποδοτική υπηρεσία της ίδρυσης. Μιλήσαμε με τον κύριο Σκυλακάκη, με τον Υπουργό. Του θέσαμε όλα αυτά τα θέματα. Τα καταλαβαίνει ότι υπάρχουν αυτά τα θέματα. Είπε η πρόταση η οποία προσανατολίζεται, γιατί θα υπάρξει και διαβούλευση, δεν είναι τελική αυτή η πρόταση, γιατί θα συζητήσουμε και θα δούμε πώς μπορούμε να γίνει όσο το δυνατόν πιο δημιουργική και για τη λειτουργία των ΔΕΙΑΤ, αλλά και για τις ποιότητες παροχής ίδρυυσης προς τους δημότες. Περίπου αυτή η πρόταση, το νομοσχέδιο θα έρθει κάπου τον Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, το φθινόπωρο, είναι να αναλάβει το Υπουργείο με τα κέρδη που έχει αποκομίσει από τις εταιρείες ενέργειας να καλύψει αυτό το ποσό και αντίστοιχα οι Δήμοι να καλύψουν μέσω των ΚΑΠ σε βάθος 20 ετίας άτοκα, με πολύ δηλαδή χαμηλές δόσεις, αυτό το χρέος. Είναι κάτι το οποίο μας βρίσκει σε αρχική φάση σύμφωνος, αλλά από εκεί και πέρα, επειδή είπαμε ότι πλέον και αυτό είναι και το μοντέλο το οποίο θα αναπτυχθεί σε όλη τη χώρα, θα μιλάμε σε κάθε νομό για μια κεντρική διαχείριση του νερού, μια κεντρική ΔΕΙΑ, να το πω έτσι, η οποία δεν είναι στελεχωμένη από τους Δήμους. Εκεί υπάρχει ένα θέμα τεράστιο το οποίο πρέπει να το συζητήσουμε, γιατί δυστυχώς οι Δήμοι της Ηλίας, αλλά πιστεύω και σε όλη την Ελλάδα, με εξαίρεση τις πολύ μεγάλες πόλεις, έχουμε θέμα υποστελέχωσης. Δηλαδή, φανταστείτε ότι εγώ, σαν Δήμος Ανδραβίδας Κιλίνης, έχω 3 μηχανικούς, πρέπει να στείλω τον έναν να κάνω υπηρεσία δόμησης. Αν πάει και ο άλλος στη ΔΕΙΑΡ, καταλαβαίνετε ότι ο Δήμος πρέπει να κλείσει. Είναι προβλήματα τα οποία θα όμως, γι' αυτό είπα ότι θα γίνει κάποια σχετική διαβούλευση και θα τα συζητήσουμε για να μπορέσουμε να έχουμε όσο το δυνατόν τις καλύτερες δυνατές λύσεις. Μα πρέπει άμεσα να πράξετε, γιατί η αλήθεια είναι ότι τέτοια θέματα, ειδικά οικονομικά, τα έχουμε δει και σε άλλους Δήμους να συμβαίνουν, εννοείται. Δεν το συζητώ. Δεν στοχοποιούμε τώρα την Ηλία, ούτε το Δήμο το δικό σας. Είναι θέματα να δώσω που... μια πληροφορία. Ναι. Τα χρέη όλο το Δήμο στη ΔΕΗ υπερβαίνουν τα 350 εκατομμύρια. Δεν είναι μόνο... δηλαδή, αυτό. Όλοι... Δεν λέτε κάτι το οποίο δεν είναι υπαρκτό. Τώρα για τη ΔΕΗ, για τη ΔΕΙΑ, θα πάμε και σε αυτό το θέμα, το οποίο έχει ενδιαφέρον. Ότι σταματάει η ΔΕΙΑ σε συγκεκριμένες περιοχές και ιδρύεται ένας περιφερειακός οργανισμός ίδρυυσης. Αυτό γιατί και πώς θα λειτουργήσει αυτός ο περιφερειακός οργανισμός? Για να λέω και πάλι και να μην υπάρχουν παρεξηγήσεις, αυτή τη στιγμή συνεχίζουν τη λειτουργία του η ΔΕΙΑ. Κανονικά, ναι, ναι, ναι. Υπάρχει πρόταση η οποία θα τεθεί σε διαβούλευση που μιλάει για μια κεντρική διαχείριση της ίδρυυσης σε όλους τους Δήμους. Είναι με απότερο σκοπό να αυξηθεί και η σπραξιμότητα
γιατί όπως σας είπα η σπραξιμότητα αγγίζει περίπου μεσοσταθμικά στους δίπους 50-55% και η παροχή υπηρεσιών της σύνδεσης να είναι όσο το δυνατόν καλύτερες, δηλαδή να μπορούμε να είμαστε και πιο άμεση στις βλάβες, να μπορούμε να είμαστε και πιο άμεση στο νερό το οποίο παρέχουμε στους δημότες. Μάλιστα. Κύριε Λέτζα, βέβαια, ευχαριστούμε. Ναι, παρακαλώ. Βέβαια, όλα αυτά χρειάζεται μια ειδική στοχοθεσία και μια ειδική συζήτηση, γιατί ξαναλέω και πάλι, πρέπει αυτή η ιδέα η οποία λέμε και συμφωνούμε να γίνει, πρέπει όμως να στελεχωθεί και με μηχανικούς και με προσωπικό και με υδρομετρητές, με όλα δηλαδή, με υδραυλικούς, τα πάντα, και πρέπει όλα αυτά να τα δούμε κάτω, να δούμε τι κοστίζει και έτσι ώστε πλέον να σταματήσουμε να παράγουμε ζημίες, να το πω έτσι, και να είμαστε όπως πρέπει ακριβώς να είμαστε, για να είμαστε νοικοκύριδες, θα το πω. Σωστό, σωστό. Πάρα πολύ σωστό. Κύριε Λέτζα, ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν